Παρουσία πλήθους κόσμου έγιναν τα εγγένεια της τρίτης έκθεσης Πάτρας IQ, που διοργανώνεται στο αθλητικό κέντρο Δημήτρης Τόφαλος της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Πολλά τα περίπτερα που έχουν στηθεί και που περιμένουμε στο Σαββατοκύριακο να υποδεχτούν αρκετούς επισκέπτες. Η έκθεση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που διοργανώνονται στη Δυτική Ελλάδα με πανελλήνια εμβέλεια και αναφορά στον τομέα της εκπαίδευσης, καινοτομίας και της τεχνογνωσίας. Το οποίο να μπορεί να κολλάει, να μην καταστρέφεται. Η έκθεση έχει τεθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών και του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Από όλους τους ομιλητές σημειώθηκαν τα χαρακτηριστικά της έκθεσης που στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα. Όπως είπα, παραμένει και θα παραμένει όχι να προσαρμοστούν τα ιδρύματα στην αγορά, αλλά η αγορά να προσαρμοστεί σε αυτό που παράγουν τα ιδρύματά μας. Γιατί τα ιδρύματά μας παράγουν ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο μένει αναξιοποιημένο. Άρα λοιπόν για μας δεν ήταν αυτή η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία που παράγεται να συρρυκνώνεται ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας, αλλά αυτό που υπάρχει στην αγορά και αυτό που αναζητεί ο τόπος αυτός για να πάρει μπροστά αυτό που λέμε η παραγωγική ανασυγκρότηση να γίνει. Φιλώνες για την ανάπτυξη της χώρας, την παραγωγή της ανασυγκρότηση, κάτι για το οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε πολλές χώρες και κάτι που